Ήρθα. Ήρθες. Ήρθα. Ήρθες για να φύγεις πάλι. Να φύγω. Όχι ρε, Τερζής το λέει. Να σω μια 54 λες να φτάνει, θέλουμε κι άλλο. Φτάνει. Μωρό, αυτό μου το κατέβασες. Δεν το ακούμπησα θα κάνει, ήρθα εδώ, έτσι. Εντάξει, ντε. Δεν σου είπαμε και καμπούρα. Δεν είπα ότι μη είπες καμπούρα, σου είπα ότι δεν το ακούμπησα καν. Το κάνεις σε... Όχι ρε, κάνω μία, να δω λίγο πώς βγαίνει. Δεν πειράζει, έτσι δεν είναι. Α? Μπήκε λίγο νερό από το άμυλο, δεν πειράζει. Όχι, ναι, δεν είναι κρέας, δεν πειράξει. Με την Ευδοκία Big Brother κάνω πάρα πολύ μεγάλη υπομονή. Έχει ένα χαρακτήρα ο οποίος πολλές φορές είναι... Έχει τόση φιλοδοξία, πιστεύει τόσο πολύ στον εαυτό της, που θέλει να βγάζει πάντα όλους τους άλλους λάθος. Μιλά απότομα, είναι ειρωνική και όταν και ο άλλος δεν της απαντά τόσο ευγενικά, παραξενεύεται και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω όλο αυτό που γίνεται. Χρησιμοποιεί λέξεις όπως τον ντίβα και κάτι μου έλεγε πριν στην κουζίνα ότι καλά αντέ, δεν σ' είπαμε και καμπούρα. Με ένα στυλ πολύ ειρωνικό, εγώ εκείνη τη στιγμή, Big Brother, δεν μπορώ να της απαντήσω ευγενικά όταν μου μιλάει έτσι ή όταν την βλέπω που βάζω ξύδι στο φαγητό μου και γυρίζει να με κοιτάξει με ένα πολύ τέτοιο ύφος. Α, παίρνεις ξύδι. Δηλαδή, αλίμονο τώρα να προσέχουμε πόσο ξύδι, πόσο αλάτι θα βάλουμε στο φαγητό μας για να μην μας μαλώσει η Ευδοκία. Δίπλα σου. Τι μαγειρεύουν, Άννα? Μακαρόνια. Κάνουνε μακαρόνια με fresh cream. Τι είναι αυτό? Λευκή κρέμα. Α. Πόσο σταυρός. Και κάνουν και πίτσα από μένα. Όχι, πίτσα θα είναι για το βράδυ. Α, τώρα κάνουν τα μακαρόνια. Με τι τα κάνουν τα μακαρόνια? Με φρέσκα κρέμα, λευκή. Και συνεχίζει να... Κοίτα να δεις, τώρα που μαγειρεύαμε... Τι έκανε, ας σου πω ότι δεν θυμάμαι τι έκανε ακριβώς. Για ποιον λες? Μου είπε ότι... Για έναν άνθρωπο μιλάμε πάντα. Λοιπόν, μου λέει γιατί μου μετακίνησες το τέτοιο, τον αριθμό από το... Αυτό που ζεσταίνεται ρε παιδί, ναι, μου ήταν στο 5. Ναι, και της λέω δεν το ακουμπήσα καν. Ήταν μόλις είχα πάει εκεί και έκοβα κρεμμύδι στο φαγητό μου. Δεν το είχα ακουμπήσει καν. Το ύφος της δεν ήταν ωραίο. Εντάξει, και της λέω, όχι της λέω, δεν το ακούμπησα καν, τώρα ήρθα. Και μου λέει, καλά ντε, δεν σ' είπαμε και καμπούρα. Να σου πω, δηλαδή, δεν μπορείς να μιλάς σε έναν άνθρωπο με επιθετικό ύφος και να περιμένεις να σου το λέει πάρα πολύ γλυκά. Και αυτό που σε κατηγόρησε που έκανες, που δεν το έκανες εσύ, το έχει κάνει σε πολλούς. Εγώ θυμάμαι άτομα που μαγείρευαν και πήγαινε από μόνη της εκείνη την ώρα και έλεγε «Α, όχι στο 8, στο power για να βράσει πιο γρήγορα» ή «Α, όχι στο εκεί, στο εκεί». Και επειδή μάλλον το έχει κάνει εκείνη, θεώρησε ότι το έχεις κάνει εσύ. Δηλαδή πρέπει να της πω «Όχι, Ευδοκία μου». Ακριβώς. Δεν έχω αγγίξει. Σωστά. Συγγνώμη, μπορώ να στο φτιάξω τώρα. Ναι, ναι. Όχι, ρε, εσύ. Όταν σου μιλάει κάποιος έτσι, το απαντάς και εσύ αντίστοιχα. Δεν γίνεται. Ας πούμε, πώς το λέει, η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος. Και τι, καλά, ντε, δεν σ' είπαμε και καμπούρα. Γιατί την έχω πει εγώ. Ρε, εσύ, κάνω πάρα πολύ υπομονή, αλήθεια.